Γεια χαρά! Ρε παιδιά, ήρεμα, δεν ξέρω, θέλετε να ακούσετε για το πόλεμο αυτό των 11 ημερών, τον πόλεμο. Εντάξει, αλλά μαζέψουμε και μερικές πληροφορίες. Όχι τίποτα άλλο, γιατί αν δεν τα μαζέψω και δεν είμαι σίγουρος για αυτά που λέω, θα μοιάζω σαν τα ΜΜΕ, τα μαζικά μέσα εξαπάτησης, που ο καθένας βαράει ό,τι του ακούει και ό,τι του αρέσει. Λοιπόν, σούμα, τι απέγινε. Στρατιωτικά, χωρίς να είναι, ήταν βεβαίως υπέρ του Ισραήλ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αλλά δεν ήταν και τόσο μεγάλη επιτυχία. Γιατί, διότι παραδείγματος χάρη από τις 15.000 ρουκέτες που έχει η Χαμάς, το Ισραήλ βρήκε 1.000 περίπου. Βέβαια, αυτό οφείλεται στο ότι δεν είχαν ακριβείς πληροφορίες. Ο Περ σημαίνει με θερμινευόμενο ότι στην επόμενη που ελπίζω να μην γίνει, αλλά αν γίνει, θα έχει μάθει το μάθημά του και θα έχει ακριβείς πληροφορίες για το που βρίσκονται αυτές οι ρουκέτες και οι πύραμπλοι και διάφορα αυτά που έχει Χαμάς. Αυτό που είναι επίσης αρκετά μεγάλη επιτυχία είναι ότι κατόρθωσε να διαλύσει ένα μεγάλο μέρος, το μεγαλύτερο ίσως δίκτυο από σύραγγες που έχει η Χαμάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Υπολογίζεται ότι σκότωσε το Ισραήλ περίπου 200 ανθρώπους της Χαμάς. Όταν η Χαμάς θα γυρίσει στους μάλλον να το συνεχίσω από εδώ πέρα, 200 ανθρώπους της Χαμάς, βεβαίως υπήρχαν και άμαχοι, όπως υπήρχαν και από την άλλη πλευρά άμαχοι, και βεβαίως υπήρχαν και τα παιδιά που είναι πάνε το αιώνιο πρόβλημα όλων των ανθρώπων που έχουν έστω και τόσο βάρη ευαισθησία για το θέμα των παιδιών. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό το πράγμα, έτσι. Το ερώτημα είναι και θα συνεχίσω, αλλά πρέπει να το λύσω αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν κάθε φορά παιδιά και άμαχοι πληθυσμοί που χτυπούνται. Το έχουμε ξαναπεί, το ξέρει όλος ο κόσμος, αλλά κανείς δεν θέλει να το ομολογήσει ανοιχτά και να πει σταματήστε. Είναι διότι όπου υπάρχει βία μεταξύ μουσουλμάνων ή που το ένα μέρος είναι μουσουλμάνοι και η άλλη πλευρά δεν είναι, υπάρχει πάντοτε το ίδιο ακριβώς θέμα. Βάζουν μπροστά τον άμαχο πληθυσμό. Ο άμαχος πληθυσμός για αυτούς είναι απλώς μία ασπίδα για να περνάνε οι διεφθαρμένοι ηγέτες τους καλά. Διότι αν δεν τα βάζανε εκεί, δεν θα υπήρχε ποτέ άμαχος πληθυσμός και σίγουρα όχι παιδιά. Οπότε αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή. Όποιος πολεμάει στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο μουσουλμάνος, το ίδιο έχει πάντοτε, το πρώτο που αυτό είναι άμαχος πληθυσμός. Αυτό έκανε η Ισμπολάχ στο Λίβανο, αυτό έκαναν στη Συρία οι ISIS, αυτό έκανε, κάνει η Μπόκο Χαράμ στην Αφρική, αυτό κάνει η Χαμάς στο Ισραήλ, αυτό έκανε και στην Τζενίν ο Χαμπάς. Είναι, πώς να σας το πω δηλαδή, είναι αξίωμα, δε. Είναι αυτό που λένε καλύτερα να πεθάνεις παρά να παραβείς αυτό το νόμο. Οπότε θέλω να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Τώρα, γιατί έγινε όλος αυτός ο μακελιός. Μάλλον πριν πω γιατί έγινε όλος ο μακελιός. Απλώς για όσους θέλουν νούμερα. 4.360 ρουκέτες έφυγαν από την Γάζα και πήγανε στο Ισραήλ. Από αυτές 3.400 έπεσαν μέσα στο Ισραήλ. Άλλες 680 πέσανε στη Γάζα σκοτώνοντας πολίτες αθώους και 280 έπεσαν στην θάλασσα. Οι νεκροί στο Ισραήλ ήταν 11. Γιατί έγινε όλο αυτό? Και αυτό είναι το πράγμα που σε τρελαίνει. Η Γάζα το έκανε, η Χαμάς το έκανε, όχι γιατί είχε κάποιο λόγο να το κάνει,
αλλά μόνο και μόνο για να μπορέσει να κρατηθεί στην εξουσία. Διότι όπου να είναι θα γίνουν εκλογές. Στην Δυτική Οχθή και στην Γάζα έπρεπε να γίνουν τις 21 Μαΐου. Δεν έγινε λόγω των ταραχών. Πήγανε πίσω. Η ταραχές ήταν μέσα στο Ρεσόλυμα. Ήταν μία από τις πολλές ταραχές που έχουμε δει τα τελευταία πόσα χρόνια, από το 67 και μετά 70 χρόνια, πόσο είναι 72 χρόνια, που έχουμε δει που γίνονται κάθε τόσο μέσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ βασικά. Μεταξύ Παλαιστινίων και αυτό. Η Χαμάς δεν είχε κανέναν λόγο να ανακατευθεί. Αλλά γιατί ανακατεύτηκε? Διότι έχοντας τις εκλογές υπόψη και γνωρίζοντας ότι ο Αμπάς είναι πια τελειωμένος και, και από άποψη νομική, γιατί είναι παράνομος εδώ και 14-15 χρόνια πόσο είναι, είναι άρρωστος, είναι γέρος πάνω από 85. Οπότε σου λέει, και είναι όλα τα φιντάνια, τα καινούρια που θέλουν να βγουν, Μπαργκούτι, Νταχλάν, όλοι αυτοί. Οπότε η Χαμάς σου λέει, εγώ πρέπει να μπορέσω, όπως κέρδισα τη Γάζα το 6, να κερδίσω και τη Δυτική Όχθη. Και πώς θα την κερδίσω τη Δυτική Όχθη? Δείχνοντας στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, που αυτή τη στιγμή έχουν προβλήματα στο Ισραήλ με την Ισραηλία, να μην ότι εγώ είμαι δώρε μάγκες. Και χωρίς λόγο, κανέναν απολύτως λόγο, ρίχνει τις πρώτες 7 ρουκέτες στα αεροσόλυμα. Το ζητούσε, ήταν προβοκατόρικο, το ήθελε. Και φυσικά, φαντάζομαι ότι δεν ξέρω ότι απαντούσε έτσι το Ισραήλ τόσο βία, αλλά τελικά απείλησε το Ισραήλ χωρίς να χάσει ένα στρατιώτη, ο οποίος δεν ήταν από, σε πρώτη γραμμή, απλώς ήταν ο πύραυλος χτύπησε τον τζιπ του. Επίσης θέλω να απαντήσω σε μια κατηγορία που είπαν ότι οι Ισραηλοί εκμεταλλευτήκανε, λέει, τους μεγάλους οργανισμούς ειδήσεων προκειμένου να διαρρεύσουν ότι θα γίνει χερσαία επίθεση για να πάνε να κρυφτούν οι άνθρωποι της Χαμάς, και εκεί πέρα τους βομβαρδίσανε μέσα στις σύραγγες. Λοιπόν, καταρχάς οι τελευταίοι που δικαιούνται σε αυτόν τον πόλεμο, σε όλους τους πολέμους, αλλά ειδικά στους πολέμους μέσα στον να μιλούν, είναι αυτοί. BBC, Reuters, ABC, AP, οποιοσδήποτε Αλτζαζίρα σίγουρα, διότι για δύο λόγους. Πρώτον, διότι είναι υποχείρια των ανθρώπων της Χαμάς και βγάζουν μόνο ότι τους δίνει η Χαμάς και τους επιτρέπει η Χαμάς να βγάζουν, που είναι, γίνονται δηλαδή ακούσια ή εκούσια, εγώ πιστεύω εκούσια, όργανο, προπαγανδιστικά όργανα της Χαμάς. Εντάξει, οπότε είναι το πρώτο πράγμα που δεν επιτρέπεται να μιλάνε, και το δεύτερο είδαμε πια και πόσο σωστά δουλεύουν αυτά, αν πάρω υπόψη μου το τελευταίο σκάνδαλο που ξέσπασε με το BBC και την Νταϊάννα. Το περίφημο BBC, το αδιάβλητο το BBC και ξέρω εγώ τι. Να θυμίσω εδώ σε εσάς τους ακροατές, τους τηλεθεατές, τους YouTube θεατές. Να σας θυμίσω ότι όταν το Ισραήλ παραπονέθηκε στο BBC πριν από 5-6 χρόνια, το BBC έκανε έρευνα. Από την έρευνα αυτή μόνο το 1/3 δημοσίευσε. Φανταστείτε, και ήταν ήδη αυτό που δημοσίευταν, ήδη έδειχνε ότι ήταν αντι-Ισραηλινή όλη του η coverage των ειδήσεων του. Και φανταστείτε ότι αυτό ήταν το καλό μέρος, φανταστείτε, και το δημοσίευσαν. Φανταστείτε τι είναι το άλλο και δεν το δημοσίευσαν. Αυτό λοιπόν για αυτούς που έχουν και το θράσος να κουράνε το δάχτυλο ότι εκμεταλλεύτηκε το Ισραήλ τους προπαγανδιστές της Χαμάς. Τώρα, να γυρίσουμε στο ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Σίγουρα το Ισραήλ δεν κέρδισε. Μάλλον, ξέρεις κάτι, αρχίζω από την ανάποδη. Ποιος έχασε? Ο Αμπάς. Αυτός είναι τελειωμένος, τελείωσε και καλά έκανε που πήγε γρήγορα στα γρήγορα στο Κατάρ, μην το φάει καμιά βόμβα. Καλύτερα να μείνει εκεί πέρα, έχει τελειώσει η καριέρα του, δεν είναι? Δηλαδή, καλύτερα να μείνει εκεί, μην το γδάρουν κιόλας άμα γυρίσει πίσω. Το Ισραήλ στρατιωτικά κέρδισε. Το ερώτημα είναι, κέρδισε πολιτικά?
στρατευτικά, εάν κατορθώσει να το βουλώσει η Χαμάς για τα επόμενα 5-10 χρόνια, όπως έκανε η Χεζμπολάχ, μάλιστα, κέρδισε. Αν όχι, δεν είδα κάτι το σημαντικό που να πω, wow, θα μου πεις λίγο ήταν η καταστροφή του σύνολου. Όχι. Δεν είναι, προς τίγου, αλλά δεν είναι αυτό το ου. Βέβαια αυτό άξιζε, συνέφερε στον Νετανιάου όλο το πράγμα, γιατί ξέρετε υπάρχει πολιτική αστάθεια και αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, ο Νετανιάου προσπαθεί να αποφύγει δίκη, οπότε του ήρθε κουτί αυτό. Deus ex machina, ex uranum, μηχανή, από μηχανής Θεός, Deus ex machina. Του ήρθε του Νετανιάου, διότι απλούστατα συνεχίζει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός και δεν πάει στο δικαστήριο. Να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ποιος βγήκε κερδισμένος τελικά? Μα φυσικά η Χαμάς. Η Χαμάς βγήκε, ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που είχε ποτέ της. Διπλωματική. Και επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω γιατί. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα μπόρεσε όντως να δείξει στους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, εγώ αγόρι μου εδώ είμαι. Εμένα θα ψηφίσετε. Και το δεύτερο και σημαντικότερο, και με αυτό τελειώνω, ήτανε ότι η Χαμάς ξαφνικά έγινε παράγον σε όλο το πρόβλημα που λέγεται Ισραήλ-Παλαιστίνη. Μέχρι τώρα ήταν μια τρομοκρατική οργάνωση, κανείς δεν ενδιέφερε, κανείς δεν κοίταζε και ξαφνικά έγινε παράγον και μάλιστα δυνατός παράγον που λέει ότι χωρίς τη Χαμάς δεν γίνεται ειρήνη στη Μέση Ανατολή, να είμαστε εξηγημένοι για να είμαστε αγαπημένοι. Αυτά είναι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα πράγματα. Θέλω να ελπίζω, θα έλεγα ότι, και το τελευταίο, θα το αναλύσουμε κάποια άλλη φορά. Εάν η Χαμάς καταλάβει τη Δυτική Όχθη, υπάρχει περίπτωση να γίνει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Ξέρω, αυτό που είπα είναι χοντρό, δεν το πιστεύετε, την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!